Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση προέβη σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, καθότι εξέδωσε την καθημερινή έκθεση για τις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία, που δίνει στη δημοσιότητα κάθε μεσημέρι, πολύ νωρίτερα και συγκεκριμένα πριν από λίγη ώρα, στην οποία και αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας διεξήχθησαν σφοδρές μάχες ανάμεσα στις ουκρανικές και στις ρωσικές δυνάμεις, καταφέροντας ωστόσο οι δεύτερες να αποκρούσουν τις πολλαπλές επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ουκρανοί, κυρίως στην περιοχή του Ντονέτσκ, και να επιφέρουν πολύ βαριές απώλειες στο δυναμικό τους. Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας οι μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας συνέχισαν να εφίστανται σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια αναπιτυχών προσπαθειών διεξαγωγής επιθετικών επιχειρήσεων στις κατευθύνσεις του Νότιου Ντονέτσκ και του Ντονέτσκ. Στο Βρεμένσκι, οι πιο ενεργές εχθροπραξίες έλαβαν χώρα στις περιοχές των οικισμών Ριβνόπολ και Ουροσνόγια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, όπου ως αποτέλεσμα των θαραλέων ενεργειών των ρωσικών μονάδων της ομάδας στρατευμάτων Βοστόκ, αεροπορικών επιδρομών και πυρών πυροβολικού, αποκρούστηκαν 5 επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Περισσότεροι από 200 Ουκρανοί στρατιωτικοί, 5 άρματα μάχης, 7 οχήματα μάχης πεζικού, 5 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 4 οχήματα και 2 μονάδες όλμων καταστράφηκαν σε μία ημέρα. Στο Ντονέτσκ, οι ενεργές δράσεις της ομάδας στρατευμάτων Νότια απέκρουσαν με επιτυχία 5 εχθρικές επιθέσεις στις περιοχές των οικισμών Περβομασχόγια, Πετρίψκη και Σταρομιχαβλοκά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ. Κατά τη διάρκεια των μαχών καταστράφηκαν έως και 215 Ουκρανοί στρατιωτικοί, 3 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 5 οχήματα και 2 μονάδες πυροβολικού D20. Επιπλέον, μία αποθήκη πυρομαχικών της 109ης Ταξιαρχίας Εδαφικής Άμυνας καταστράφηκε κοντά στον οικισμό Νοβγορόσκαγια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία της ρωσικής ανακοίνωσης, που φυσικά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Ουκρανική πλευρά και που, όπως πάντα λέμε, δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη δημοσιογραφική πηγή. Αυτό όμως που κρατάμε κυρίως είναι ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν πλέον πολλαπλά κύματα επιθέσεων εναντίον της ρωσικής άμυνας, προσπαθώντας να τις σπάσουν, διεξάγοντας σφοδρές μάχες με τους Ρώσους, που όπως είδαμε λένε ότι και τις αποκρούουν αλλά και πως τους επιφέρουν βαριές απώλειες. Και αν και οι Ουκρανοί δεν λένε ξεκάθαρα ότι έχει ξεκινήσει η Ουκρανική αντεπίθεση, όλοι πλέον βλέπουμε ότι δεν είναι έτσι και ότι είμαστε πια εν μέσω αυτής.